για τη συνέχεια. Μια στιγμή αδυναμίες ακούμε. Τη μεγάλη του Τουτζί και τα δεν είναι πάλι στίχη και μουσική. Υπογραφέρω το 1978. Και πάμε στο πρώτο τηλεφώνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ο φίλος μας ο Χρήστος Τράδιο Διβά. Μαζί με την κυρία Ελένη μας ακούν. Επικοινώνησα μαζί μου. Καλησπέρα σε μένα και σε όλους όλους εσάς. Καλησπέρα φίλε Χρήστο, σε ευχαριστώ. Και άκου αυτό το τραγουδάκι. Μια στιγμή αδυναμίας ο τίτλος. Για τον Χρήστο τώρα δεν είπα και την κυρία Ελένη. Le temps affouille tout ce qui est superficiel dans la vie et laisse se déposer ce qui est réel et substantiel, ce qui est beaucoup plus simple et qui décide véritablement du mode de vie. Εδώ έχουμε ένα ράδιο, ράδιο pick-up μάλλον, Ανατολικής Γερμανίας, με pick-up Philips, που δεν λειτουργεί βεβαίως. Είναι αυτό εδώ. Κολλημένο. Έπιανε ένα σταθμό, πάει και αυτός τώρα. Μέσα η κατάστασή του είναι τρισχυρότερη, αλλά και που ανάβει και που παίζει λίγο το μεγάφωνο. Υπάρχει ένα κομματάκι από τον κόνο. Το τι θα βγει θα δείξει. Εδώ τι λέει το ταμπελάκι. Web. Μάλιστα. Αν δουλέψει, δούλεψε. Αν δουλέψει θα φτιαχτεί μάλλον. Εδώ το τι κάνει αυτά εδώ δεν ξέρω.
Αφού λοιπόν στέγνωσε, τώρα το περνάμε με ένα βερνίκι μετάλλου, το οποίο θα βαστίξει αυτή την κατάσταση και θα σταματήσει η διάβρωση. Είναι πολύ δυνατό και ενδείκνυται και για μετασχηματιστές, ακόμα και μέσα στην περιέλιξη. Τώρα αντί για στέρνη χρησιμοποιούν αυτό εδώ. Σιγά σιγά προσεκτικά, μην πάει σε επαφές και είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η νέα μορφή του δέχτη. Αφού λοιπόν περάστηκε το βερνίκι, πέρασε και ένα χρώμα αλουμινομπογιά, έτσι με λίγο χρωματάκι μέσα, να ομορφύνει εσωτερικά, και μπήκε στην πρίζα. Μετρήθηκαν 2-3 πράγματα και μπήκε στην πρίζα. Εν οδήγηση η επισκευή του έχει τελειώσει. Θα προσπαθήσω με λίγες κινήσεις να σας δείξω τη διαδρομή της επισκευής. Αυτή είναι η αρχική κατάσταση του δέχτη, ήτη με 54 dBm, είμαι στους χίλιους χιλιόκυκλους. Έχουμε αυτήν εδώ την άποψη. Πολύ χαμηλή ακουστική, 10 mW, με λίγο θόρυβο. Το μάτι όμως μας λέει ότι υπάρχει καλή ένδειξη στάθμης σήματος. Άμα γυρίσω συγνώντα. Επομένως θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο στάδιο της ακουστικής. Να αφήσω λίγο το εργαλείο και να σηκώσω. Πιστεύω να τα καταφέρω, γιατί είμαι και μόνος μου. Ωραία. Κοίτα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη λιχνία εξόδου, η οποία είναι η EL84, και θα μετρήσουμε 3 βασικά πράγματα. Τώρα συγγνώμη, την τάση ανόδου, η οποία ήταν σωστή, την τάση στο screen και την τάση στην κάθοδο, που τη μετράω τώρα. Μισό λεπτό, γιατί δεν είναι καλά. Τη μετράω ξανά. 7,4 βολτ. Επομένως, αυτό μας δείχνει, αφού η κάθοδος έχει 7,4 βολτ, υπάρχει μια λειτουργία της λιχνίας. Τώρα αν δουλεύει πολύ καλά δεν το ξέρω, ή φταίει κάτι άλλο. Με τον παλμογράφο μετράω το σήμα εισόδου και δεν βλέπω κάτι στο οδηγό πλέγμα, πολύ χαμηλά. Επομένως πάμε στο προηγούμενο στάδιο, που έχει μια λιχνία τρίωδο σκέτη. Τώρα εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που θα το πω στο τέλος. Μετράω ανωδική τάση και δεν βλέπω τίποτα. Εδώ είναι η αντίσταση φορτίου και έχει άλλη μια για πτώση τάσεως. Η αντίσταση αυτή είναι 200 κιλών και ήταν κομμένη. Την ακουμπάω τώρα μια άλλη και βλέπουμε το σήμα πως ήρθε. Θα το κολλήσω εδώ τώρα επί τόπου και δεν έχω βάλει ακριβώς την ίδια, είναι 100 κιλών. Ωραία. Αυτή ήταν το πρώτο στάδιο. Να χαμηλώσω λίγο το μεγάφωνο. Και συνεχίζουμε. Τι έχουμε τώρα, να δούμε. Έχουμε μία έξοδο 1 βατ. Το μέγιστο που μπορεί να βγάλει με παραμόρφωση. Κανονικά είναι γύρω στο 0,6-0,7 βατ.
Αυτό το είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να το δημιουργήσει η λιχνία, μπορεί να τη δημιουργήσει η πρώην ισχύτρια, μπορεί να τη δημιουργήσει κακές τάσεις κτλ. Κοιτάμε τις πολώσεις και πάλι για δεύτερη φορά. Εντάξει, καλά το έβαλα. Και συνήθις ύποπτος είναι και η τάση αυτή εδώ στο οδηγό πλέγμα να τη μετρήσουμε με ένα ψηφιακό πολύμετρο, όχι αναλογικό, γιατί έχει χαμηλή αντίσταση εσωτερική. Μετράω εδώ που πάει στο οδηγό πλέγμα και βλέπω μια μεγάλη DC τάση 10 βολτ. Αυτό οφείλεται σε διαρροή αυτού του πυκνοτήτου συζευτικού που συνήθως συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Έχω βάλει άλλο ένα σε σειρά, έτσι για γρήγορα. Θα τον αλλάξω αργότερα. Κόλλησε τώρα. Έπιασε λιγάκι. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Ξανά έβαλα στην πρίζα. Μετράω τώρα. Εντάξει, ζεστάθηκε. Η τάση είναι μια χαρά. Μηδέν. Η DC τάση. Λοιπόν, αφού και αυτό έχει αποκατασταθεί, η ισχύς εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Μόλις και με το ζόρι πιάνουμε το 1 βατ. Είμαστε εδώ 100, εδώ είναι το 1 βατ στα 3,5 ohm. Εδώ που κοιτάμε την προσαρμογή βλέπουμε ότι πάμε πολύ χαμηλά, στο 2,5 ohm δείχνει προσαρμογή και ίσως πιο χαμηλά. Υπάρχει κάποια υποψία, η λιχνία, οι τάσεις, δεν ξέρω ακριβώς. Επίσης υπάρχει και ένας πυκνωτής εδώ μέσα που πάει για να κόβει τις υψηλές από την άνοδο προς τη γύρωση. Μπορεί να είναι και αυτός ύποπτος, αλλά τελικά ο φταίχτης ήταν ο μετασχηματιστής εξόδου. Θα το συνδέσω πρόχειρα και γρήγορα. Έχω βάλει έναν άλλο μετασχηματιστή εδώ, τον έχω συνδέσει από εδώ στην υψηλή τάση και πάμε τώρα να ξεκολλήσω την άνοδο. Πιάνει το τσίπιδο, είναι εδώ μέσα. Βγάλω το σύρματάκι, έλα μωρό μου, οκ, βγήκε, να μην ακουμπάκι πιθανά και να βάλω αυτό εδώ. Είναι και βαθιά. Δεν ακόλλησε. Αν ακόλλησε θα παντευτούμε λίγο τώρα. Έλα ντε. Οκ. Να βγάλω και τα καλώδια πίσω που είναι συνδεμένα και να τα συνδέσω τώρα σε άλλο μέρος, σε αυτόν τον μετασχηματιστή. Ίναψα, εντάξει. Περιμένουμε λιγάκι. Αυτό είναι. Κοιτάξτε τώρα. Τρία βατ. Δύο βατ τέλεια. Η ευαισθησία του είναι πάρα πολύ καλή με τα νέα δεδομένα, γιατί
πιάνει το 1 βατ με μείον 84 dBm. Πολύ ωραία. Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις συχνότητες. Και θα κάνουμε και ένα τεστ έτσι μικροβολτικό, να το δούμε στα μεσαία, στα βραχεία και στις άλλες πάντες. Πιστεύω να τα κατάφερα. Θα ακολουθήσει ένα ψηλό βιντεάκι έτσι με την ευαισθησία πάνω κάτω και αύριο θα έχουμε το άλλο μέρος που αφορά το pick-up που υπάρχει και το ξύλο. Λίγη λήψη, έβαλα κεραία. Είναι βράδυ, περνάνε καλά. Τραγούδι πότε το έγραψε ο 7:29. Πιο κοντά. Πάρα πολύ καλά. Αυτό που ήθελα προηγουμένως να πω και το ξέχασα είναι το εξής. Είπαμε ότι έχει μία λιχνία EL 84 στην έξοδα 6BQ5 και προελισχύτρια έχει μία SE82, μία απλή τρίοδο. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ήταν σε μία λιχνία, σε μία SL84 κτλ. Τώρα για ποιο λόγο αυτοί βάλανε δύο λιχνίες εδώ πέρα? Είναι απλό. Την εποχή εκείνη η ποιότητα ενός δέχτη κατά το κοινό εξαρτώταν και από τις λιχνίες. Τώρα να πήγαινε να αγόραζε έναν δέχτη και να του λέγανε ότι έχει μία, δύο, τρεις και μία, τέσσερις λιχνίες η ανορθώτρια, γιατί μπορούσε και να μην την έχει και αυτή, ναι. Δεν πρόκειται να τον αγόραζε. Άλλο 5, άλλο 6, όπως αργότερα έγινε και με τα τρανζίστορ που έλεγαν 7 τρανζίστορ και ήταν μεγάλη υπόθεση. Τώρα να φτιάξει ένα δέχτη και να πεις με τρεις λιχνίες, γιατί μπορούσαν να βάλουν και ανορθώτρια εκεί πέρα, τρέχα γύρευε. Έτσι λοιπόν ένα κόστος μικρό ανέβαζε το prestige του δέχτη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κλείνουμε για σήμερα και πιστεύω αυτά να σας άρεσε. Και τώρα η βρώμικη δουλειά. Αυτό είναι μπροστά η κορνίζα του. Από το μεγάφωνο έχουν μείνει μερικά κομμάτια. Το πάνι θα αλλάχτει. Και μπροστά εδώ έχει μια τρύπα. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Στην τρύπα μπαίνει αυτό εδώ το πράγμα που έχει στην πρόσωψη, που αυτό εδώ το πράγμα κάτι μεταφέρει εδώ μέσα, μάλλον έχει φερίτη, και με ένα καλώδιο από εδώ συνδέεται στην τελευταία πάντα που λειτουργεί στα βραχεία εκεί μετά. Θα δούμε στην πράξη πως δουλεύει, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Θα αλλάζει τη συχνότητα
Παίρνει και ένα λαμπάκι εδώ. Θα πρέπει να φωτίζει ωραία. Θα το δούμε. Λοιπόν. Και εδώ μέσα θέλει και εδώ. Εδώ μπορεί να μην το βάψω, ξέρω εγώ. Θέλει λίγο. Λοιπόν, θα δούμε. Τώρα αν θα το κάνω γυαλιστερό θα το κάνω, γιατί αυτό δεν πάει μαθ. Θα πρέπει να το τρίψω λιγουλάκι, να το ασπρίσω προσεκτικά και μετά να γίνει προβλεπόμενο. Okay. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ραδιόφωνου, το οποίο φαινόταν να μην γιατρευτεί, αλλά τελικά έδειξε καλή συμπεριφορά, τουλάχιστον στα κυκλώματά του. Εξωτερικά επισκευάστηκε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μια πολύ όμορφη ταπετσαρία, η οποία τώρα το χρώμα της είναι λίγο αλλοιωμένο, γιατί είναι προς το μπέζ. Ίσως ο φωτισμός το κάνει λίγο διαφορετικό. Μπες προς πράσινο και μάλιστα είναι και φωσφορίζει και λίγο, δεν φαίνονται αυτά. Εντυπωσιακό και το ρολογάκι που παίζει στα βραχεία, το οποίο είναι, έχει μέσα ένα πινίο και γυρνάει ένα φερίτη και δουλεύει μόνο στις δύο τελευταίες πάντες των βραχιαίων κυμάτων. Τα ρυθμιστικά τόνουν πολύ καλά. Και αυτό θέλει λίγο να μπει στη θέση του ακόμα. Δυστυχώς το pick-up δεν έχει τελειώσει ακόμα. Χρειάζεται μια κεφαλή που πιστεύω στο χρόνο να βρω, και ένα ήταν τελείως κολλημένο, το είδατε και στο βίντεο. Τώρα εδώ κουνάει λίγο, θα το δω πάλι. Έτσι λοιπόν αυτό το ράδιο Ανατολικής Γερμανίας, υπενθυμίζω, τώρα Ανατολικής Γερμανίας του 1955, pick-up Philips. Πώς βρέθηκε στο χώρο μας, εντάξει, τι να πούμε. Α, ξέχασα να πω, η ευαισθησία του ήταν πάρα πολύ καλή. Τελικά έφτασε στα 10 μικροβόλτ. Στα μεσαία κύματα, στα βραχεία ακόμα περισσότερο. Καλή επιλεκτικότητα, όλα καλά. Άτε, στο επόμενο. Στο επόμενο βέβαια που θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και να δούμε πώς θα το επεξεργαστούμε. Πρόκειται για ένα ραδιόφωνο Πύρους, γαλλικό, με αρκετά προβλήματα. Θα δούμε πώς θα βγάλω άκρη.